λαούς. Το ταλέντο δεν εκδηλώνεται με μονομέρεια σε έναν αποκλειστικά τομέα. Έτσι και η Σοφία, εκτός από δημοσιογράφος, ήταν θεατρική συγγραφέας, ήταν ζωγράφος, ντροπαλά και ανομολόγητα, αφού χρειάστηκε να φύγει από κοντά μας για να το ανακαλύψουμε, ήταν και ποιήτρια. Όχι μόνο γιατί με ευαισθησία ξεχωριστή και συνδυασμούς λέξεων απροσδόκητους έγραφε ποίηματα σουρεαλιστικά για έναν κόσμο σκληρό, εντελώς ρεαλιστικό. Η ποίηση, όλοι το ξέρουμε, δεν είναι μόνο γράψιμο. Είναι και ένας τρόπος να αντιλαμβάνεται κανείς τη ζωή. Και τη Σοφίας ο τρόπος ήταν ποιητικός. Με συνέστημα, λυρισμό και ένα σπάνιο ένστικτο. Η ποίησή της είναι πικρή. Υπάρχει θλίψη, ματέωση, ήττες, σιωπηλές πληγές, μοναξιά, προσωπική αλλά και κοινωνική. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως η εποχή που γράφτηκε ήταν λίγα χρόνια μετά το μεγάλο ιστορικό πισωγύρισμα των ανατροπών του σοσιαλισμού. Φιλίες αγωνίας γιορτάζουμε. Δεν κλαίμε, γράφει σε ένα ποίημα της περίοδου. Και είναι αλήθεια πως μέσα στη μελαγχολική ατμόσφαιρα των ποιημάτων της δεν υπάρχει παρέτηση. Υπάρχει παντού μια αντίσταση. Οι στίχοι της ανοίγουν πόλεμο με το μονόλογο της μοναξιάς, διψούν για το χαμόγελο των χελιδονιών, ξαναδείχνουν τα αστέρια και ανοίγουν δρόμο στο όνειρο. Το όνειρο ότι αυτόν τον κόσμο, τον εφιαλτικό από τους πολέμους, την κοινωνική αδικία, τη φτώχεια, με τη δύναμη του πόνου και της αγάπης, μπορούμε να τον φέρουμε ανάποδα. Χίλια κομμάτια. Το θάρρος είδα δακρυσμένο στην αγκαλιά μιας ερημιάς. Απαρηγόρητο το χάδι να ζητιανεύει στου κόσμου τα αδιέξοδα. Μια εικόνα τριγύριζε στις διαδρομές της σκέψης, στους γκρίζους μονοδρόμους του κόσμου από ψέμα και πυλό. Ένα τραπέζι να ήταν στρωμένο ο κόσμος όλος. Κι εγώ, στο κέφι που δεν έχει μέλλον, ζεϊμπέκικο εκεί δίπλα να χορεύω. Ω, εικόνα θλιβερή, πριν το χορό τελειώσω, με τη δύναμη του πόνου, με μια ματιά, το τραπέζι ανάποδα να φέρω και στη στροφή μαζί του να χαθώ. Καθόλου τυχαία, η ανεπανάληπτη Σωτηρία Μπέλου διάλεξε τη Σοφία για να γράψει τη βιογραφία της. Δεν είναι μόνο γιατί η Σοφία αρθρογραφούσε στην εφημερίδα που εμπιστευόταν το ριζοσπάστη, ούτε μόνο γιατί συμμεριζόντουσαν τα ίδια ιδανικά. Είναι και γιατί στη Σοφία έβλεπε μια μεγάλη καρδιά που ήξερε να δίνεται και να σ' αγαπά με όλες σου τις αντιφάσεις. Έτσι, χωρίς προκαταλήψεις, εξειδανικεύσεις, στολίσματα, περιτολογία, με θαυμασμό όμως, ευγένεια και σεβασμό, η Σοφία στο βιβλίο της «Πότε ντόρτια, πότε ξάρες» και στο θεατρικό της «Σωτηρία με λένε», μας άφησε ένα γνήσιο αντίγραφο από την περήφανη ψυχή της Σωτηρίας Μπέλου, που την πλήρωσε με μια ζώρικη ζωή στον ατομικό αλλά και στον κοινωνικό της στίβο. Από τότε που φυλακίστηκε για την προσωπική της αξιοπρέπεια, ως τότε που μπήκε στα σίδερα και στη φωτιά για την αξιοπρέπεια της πατρίδας στα χρόνια της κατοχής και του εμφύλιου, όπως εύστοχα είχε πει για την Μπέλου ο άξιος μαθητής της Μανώλης Μητσιάς. Η αντισυμβατική ταλαντούχα ποιήτρια και ηθοποιός Κατερίνα Γόγου είναι η άλλη προσωπικότητα της τέχνης που η Σοφία διάλεξε να μεταφέρει στο θέατρο. Το έργο με αποσπάσματα από την ποίηση της Γόγου είναι μια αναδρομή στη βασανισμένη ζωή και στις σκέψεις της μέχρι να οδηγηθεί στην αυτοκτονία. Μέσα από αυτό αποκαλύπτεται ένας πονεμένος και ευαίσθητος άνθρωπος, παγιδευμένος ανάμεσα στη δίψα του για ελευθερία και σε ένας κόσμο σκληρό και αδυσόπιτο, κυβερνημένο από το χρήμα, που δεν είχε τη δύναμη να τον αντέξει. Παράλληλα όμως, το έργο είναι μια κραυγή ενάντια στη λέλαπα των ναρκωτικών, φανερώνοντας τον διαπαιδαγωγητικό ρόλο που η Σοφία ανέθεται από την αρχή στην τέχνη της. Η υπόθεση της απελευθέρωσης από τις ανορθολογικές δοξασίες και τις κοινωνικές προκαταλήψεις φύλου, έθνους, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού συγκινούσε ιδιαίτερα τη Σοφία.
Το πρώτο θεατρικό έργο της, που βραβεύτηκε μάλιστα στο διαγωνισμό κρατικών βραβείων θεάτρου του Υπουργείου Πολιτισμού το 2010 με τίτλο «Ο πόνος είναι άντρας», έχει ως θέμα τον κορυφαίο γλύπτη μας Γιαννούλη Χαλεπά. Το περιεχόμενό του όμως είναι η καταγγελία του θρησκευτικού σκοταδισμού. Εκφραστής του είναι η μάνα του Χαλεπά, που του απαγόρευε να δημιουργεί και κατέστρεφε τα δημιουργήματά του, γιατί η καθοδήγηση των παπάδων την είχε κάνει να πιστέψει ότι για την ψυχική αρρώστια του γιού της φταίει η τέχνη του. Το θεατρικό της «Αφήστε μου την άνοιξη πάλι» έχει ως θέμα τον καταδικασμένο έρωτα δύο νέων του χωριού στα τέλη του 19ου αιώνα. Αιτία για τη δυστυχία τους και το τραγικό τέλος της αγάπης τους είναι και εδώ οι κοινωνικές αντιλήψεις εκείνων των χρόνων που ήθελαν τη γυναίκα παρθένα πριν το γάμο. Ο φορέας αυτών των αντιλήψεων είναι η μάνα του νέου, η Σωτήρενα, που τον ψυχαναγκάζει να παντρευτεί μια γυναίκα που δεν αγαπά, παρατώντας την αγαπημένη του, γιατί είναι πομπεμένη. Η ηρωίδα του έργου, η Κρινιό, καταγγέλλοντας τη στάση της μάνας ως ιεροσιλία απέναντι στον έρωτα, την πηγή της ζωής, αντιπροσωπεύει τη ρήξη με τους αναχρονισμούς. Η Σοφία όμως δεν μένει σε αυτό. Σε πείσμα της θεατρικής και όχι μόνο μόδας στις μέρες μας, που παρουσιάζει τα κατάλοιπα του παρελθόντος να αιωρούνται άειλα και αυτόνομα, εμποδίζοντάς μας να τα ξεπατώσουμε από τη ρίζα τους, μας δείχνει ότι η βάση τους είναι οικονομική, ιστορική και ταξική. Ένα ολόκληρο χωριό καταδικάζει ως πρόστιχη την Κρινιό και όχι αυτόν που την προστίχεψε, τον άρχοντα γεωκτήμονα της περιοχής, στον οποίο ο πατέρας της είχε αναποθέσει την τύχη της από την παιδική της ηλικία. Γιατί άραγε? Μα γιατί από τον άρχοντα εξαρτιόταν η επιβίωση των φτωχών αγροτών. Έτσι, είναι φυσική και η προτίμηση της Σοφίας στην κοινωνική και όχι στην ιδυλιακή ηθογραφία, με τις θεατρικές διασκευές σε δύο κορυφαία δείγματά της, το Ζητιάνο του Καρκαβίτσα για το ραδιόφωνο και το πρώιμο σοσιαλιστικό έργο του Θεοτόκη «Κατάδικος» για το θέατρο. Γιατί και τα δύο αυτά έργα δείχνουν ότι η φτώχεια, η δυστυχία, η αμάθεια, οι δυσιδαιμονίες, αλλά και οι ταξικές και γενικότερα κοινωνικές διακρίσεις έχουν συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές εξαρτήσεις. Ο Ζητιάνος εμφανίζεται σε ένα θεσσαλικό χωριό σε μια μεταβατική περίοδο που η Θεσσαλία, μετά την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα, περνά από τις φεουδαρχικές σχέσεις παραγωγής που επικρατούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στις καπιταλιστικές. Έτσι, ο χαρακτήρας του Ζητιάνου στο έργο αυτό έρχεται να λειτουργήσει αλληγορικά ως προάγγελος για την εκμετάλλευση, την αγυρτία και τη ληστρική βία που φέρνει η καπιταλιστική εξουσία απέναντι στον ευκολόπιστο και πνευματικά καθυστερημένο λαό, δείχνοντας πως η μετάβαση στο νέο κοινωνικό σύστημα δεν θα απαλλάξει τους φτωχούς από τα δυνάτους. Ο κατάδικος πάλι, Τουρκόγιανος το όνομά του, δεν είναι ο συγκεκριμένος ποινικά καταδικασμένος ήρωας του έργου, αλλά ο ταξικά και κοινωνικά καταδικασμένος στη δυστυχία άνθρωπος, ο χωρίς ιδιοκτησία, σπίτι, σταθερή δουλειά και μάλιστα από Τούρκο και άγνωστο πατέρα. Μυριάδες Τουρκόγιανοι υπάρχουν στον κόσμο θύματα της κοινωνικής αδικίας. «Κοίτα τριγύρω μου τόση ανθρώπινη δυστυχία», λέει ο Τουρκόγιανος, «γέρους, γυναίκες, παιδιά, που εβασανιζόνταν σε μια γη τόσο καλή κάτω από έναν ήλιο που όφεγγε για όλους». Και αποφάσισα να ρωτήσω, και ρωτιόμουν και ο ίδιος, γιατί ήταν άραγε ο κόσμος έτσι φτιασμένος? Και γερόντι και παπάδες μου λέγαν όλοι «μυστήριο». Δέσμιος της θρησκευτικότητάς του, ο Τουρκόγιανος αποφασίζει απέναντι στην κακότητα της κοινωνίας να παραθέσει τη δική του καλοσύνη και αυτοθυσία, πράγμα που στο στενό του περίγυρο φέρνει αποτελέσματα, κάνοντας καλύτερους τους ανθρώπους. Για αυτή την τόσο ατέριαστη στον εκμεταλλευτικό κόσμο μας συμπεριφορά του, καταδικάζεται σε ισόβια δεσμά ως ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ανθρώπινη κοινωνία. Όμως το αξεδιάλυτο στο έργο «Μυστήριο» της κοινωνικής αδικίας
απομένει σε εμάς να το ξεκαθαρίσουμε. Η θεατρική διασκευή της Σοφίας πάνω στην αριστουργηματική νουβέλα του Στάινμπεκ «Άνθρωποι και ποντίκια», που παίρνει αφορμή από τη ζωή των περιπλανόμενων εργατών γης στην Αμερική την περίοδο της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης του 1929, φαίνεται να δίνει μια απάντηση στο γιατί του Τουρκόγιανου. Επειδή όλοι οι αδικημένοι αυτού του κόσμου δεν ενώνονται να πολεμήσουν την αδικία. Στο έργο, όλοι οι εργάτες και ο καθένας ξεχωριστά έχουν το μικροαστικό όνειρο να αποκτήσουν ένα σπιτάκι και λίγη γης. Μα ούτε ένας τους δεν τα αποκτά. Στην καπιταλιστική κοινωνία επικρατούν οι νόμοι του ζωικού βασίλειου, μοιάζει να μας λέει ο συγγραφέας. Άνθρωποι και ποντίκια μοιράζονται την ίδια μοίρα. Ο δυνατός τους συντρίβει. Και αυτό στην περίπτωση των ποντικιών είναι λογικό, όχι όμως για τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να την αποτρέψουν αν όλοι όσοι έχουν τις ίδιες ανάγκες έπαυαν να ζουν στη μοναξιά και να τρώγονται μεταξύ τους όπως τους θέλουν τα αφεντικά για να διαιωνίσουν την εκμετάλλευση. Αν φρόντιζαν δηλαδή να αναπτύξουν μεταξύ τους εκείνες τις μοναδικές του ανθρώπινου είδους ιδιότητες όπως η αγάπη, η φιλία, η αλληλεγγύη και η ενότητά τους. Η γυναίκα πρωταγωνιστεί στο έργο της Σοφίας. Μα η σκοπιά της Σοφίας δεν είναι αυτή που κυριαρχεί στις μέρες μας και που αντιμετωπίζει τη γυναίκα ως θύμα της ανδρικής εξουσίας και των αντιλήψεων μιας ανδροκρατούμενης πατριαρχικής κοινωνίας. Στόχος της είναι να αναδείξει την ανισοτιμία της γυναίκας ως έκφραση της ιστορικής ταξικής εκμετάλλευσης. Τις συντηρητικές και αναχρονιστικές απόψεις στα έργα της δεν τις εκπροσωπεί ο άντρας, αλλά η γυναίκα, που μένει πίσω από την εξέλιξη, καθώς ο καταμερισμός της εργασίας την αποκλείει από το ιστορικό γίγνεσθε, από εκεί που κινείται η ιστορία. Όπως η Σωτήρενα, στο μονόλογο που θα ακούσουμε στη συνέχεια από το θεατρικό «Αφήστε μου την Άνοιξη». Απέναντι στους συντηρητικούς γυναικείους χαρακτήρες του έργου της, ορθώνει μορφές πρωτοπόρων γυναικών που κόβουν τα δεσμά τους με το κοινωνικό τους παρελθόν, σχεδόν όλες ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στον κοινωνικό αγώνα. Αντιπροσωπευτική σε αυτή την κατηγορία είναι η αριστοκρατικών καταβολών και σκιασμένη από την ιστορία σύντροφος του Μάρξ, Τζένι Μάρξ, στο έργο της Σοφίας και του αδελφού της Μυρώδη, Τζένι και Μάρξ. Το έργο, βασισμένο στην αλληλογραφία του ζεύγους Μάρξ, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της σκληρής από τις δοκιμασίες του αγώνα ζωής τους, που δύσκολα θα ξεπερνούσαν χωρίς την αφοσίωση της Τζένης στο σύντροφό της και στην υπόθεση της εργατικής τάξης που και οι δυο υπηρετούσαν. Ακόμα πιο χαρακτηριστική όμως είναι η μορφή της Μυρτιάς, της μαρχήτριας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο έργο «Ήλιος στην Πέτρα», γραμμένο πάνω στη ζωή και το βιβλίο της Ελένης Τραγκανίδα Μακρινιώτη, «Η Μυρτιά του Βουνού». Το έργο σου κόβει την ανάσα, καθώς αποκαλύπτει βήμα το βήμα το ηθικό ανάστημα της διπλάχυρα αφετημένης γυναίκας που μπήκε στο προσκήνιο της ιστορίας και στη φωτιά της επαναστατικής πάλης με τόσο πείσμα, αποφασιστικότητα και πίστη, φτάνοντας να κρατά στο ένα χέρι το νεογέννητό της και στο άλλο το όπλο πολυβόλο. Η Σοφία, έτσι κι αλλιώς, είχε τάξει σκοπό της ζωής της να εκδικηθεί τη σιωπή για την αλήθεια και το δίκιο, να διαλύσει τη λύθη και το ψέμα που καλύπτουν την εποπία του λαού μας τον 20ο αιώνα με πρωταγωνιστή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πίστευε πως έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε οι νεότεροι ότι κρατάμε από μεγάλη γενιά, μα πάνω απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε το χρέος μας να τελειώσουμε εμείς αυτό που εκείνη η γενιά ξεκίνησε. Από αυτό το χρέος πήγασε η ανάγκη της να διασκευάσει για το θέατρο το βιωματικό βιβλίο της Δήμητρας Πέτρουλα, «Πού είναι η μάνα σου, Μωρή», που αναφέρεται στις θηριωδίες της φασιστικής δοσιλογικής οργάνωσης Χ κατά των αγωνιστών της αντίστασης στη Μάνη την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Από το ίδιο χρέος άντλησε και την τόλμη να αναστήσει στο έργο της Άρης τη θρηλυκή μορφή του πρωτοκαπετάνιου του Ελλάς Άρη Βελουχιώτη και μαζί του όλο το δράμα και το μεγαλείο της απροσκήνητης γενιάς της αντίστασης που για παράσημο της Ανδρείας της πήρε το θάνατο και τον κατατρεγμό.
Το μήνυμά της η Σοφία μας το στέλνει με τα λόγια του Άρη. «Αδέρφια, ο πόλεμος συνεχίζεται». «Ναι, συνεχίζεται. Πρέπει να συνεχιστεί». Από αυτή την ομάδα έργων δεν θα μπορούσε να λείπει το κολαστήριο της Μακρονήσου, που η Σοφία μας παρέδωσε μέσα από τη δραματοποίηση του μυθιστορήματος του Λουντέμι, «Οδός Αβύσσου, αριθμός 0». Αυτή τη φορά, για να αναδείξει την υπεροχή των πρωτοπόρων ιδανικών της εποχής μας. Απέναντι στο βασίλειο του τρόμου, τη συστηματοποιημένη προσπάθεια για την ηθική εξόντωση των εξόριστων, το έργο χωρίς μελοδραματισμούς και εξάρσεις, απλά και ζωντανά, ορθώνει έναν κόσμο αυτοθυσίας, αλληλεγγύης και απίστευτης ψυχικής ομορφιάς. Είναι ο κόσμος της ιδεολογίας των δύο ηρώων του. Μια ιδεολογία που μόνο αυτή έχει τη δύναμη να εξανθρωπίσει τη ζωή, να καλλιεργήσει τη συνείδηση της ανθρωπιάς σε όλους τους λαϊκούς ανθρώπους, ακόμη και σε αυτούς που παρασυρμένοι βρέθηκαν στο στρατόπεδο των βασανιστών. Για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το χαρακτήρα του πολέμου σε μια περίοδο που πυκνώνουν τα σύννεφά του στην περιοχή μας, η Σοφία διάλεξε να δραματοποιήσει ένα από τα πιο βαθιά και σίγουρα το πιο καθηλωτικό αντιπολεμικό μυθιστόρημα της εποχής μας, το «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του», του καταδιωγμένου από το μακαρθισμό κομμουνιστή σκηνοθέτη του Χόλιγκουντ, Ντάλτον Τράμπο. Το έργο μοιάζει εφιάλτης, που τον ζούμε μαζί με τον Τζόνι, από το σώμα του οποίου έχει μείνει μόνο ένα μυαλό που σκέφτεται και μια καρδιά που χτυπά. Ο Τζόνι είναι το σύμβολο των θυμάτων κάθε ιμπεριαλιστικού πολέμου, που αύριο μπορεί να είναι ο καθένας από εμάς. Είναι η αγριότητα και η φρίκη του πολέμου και τελικά είναι η συνείδηση για το ποιοι είναι αυτοί που σαν τα τροκτικά τρέφονται από το θάνατο και τα ακροτηριασμένα σώματα των απλών ανθρώπων, όταν τους στέλνουν μυριάδες να πολεμήσουν για λογαριασμό τους με κάλπικα κηρύγματα περί ελευθερίας και δημοκρατίας. Είναι οι ίδιοι που και στην ειρήνη, σαν τα παράσιτα, πλουτίζουν από το δικό μας μόχθο. Αν είναι κάποιοι που περισσεύουν, αφού τίποτα καλό δεν συνεισφέρουν στη ζωή, είναι αυτοί και όχι εμείς, υπονοεί το έργο. Γι' αυτό, όταν μας δώσουν όπλα, αντί να σκοτωθούμε και να σκοτώσουμε τους όμοιους μας, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να τα στρέψουμε εναντίον τους. Με λίγα λόγια, ο πόλεμος είναι η συνέχεια της εκμετάλλευσης με άλλα μέσα και αν θέλουμε να τον καταργήσουμε, δεν έχουμε παρά να καταργήσουμε την εκμετάλλευση. Η σύντομη αυτή περιήγηση στα πιο γνωστά από το πλήθος των έργων της Σοφίας δεν αφήνει αμφιβολία πως διόλου την απασχολούσε το πως θα φαντάξει καλλιτεχνικά με το να γίνει αρεστή στο θεατρικό κατεστημένο των ιδρυμάτων και των κρατικών πολιτιστικών οργανισμών. Αυτό που την ενδιέφερε, όπως έλεγε στα ποίηματά της, ήταν να ανάψει φωτιές, να μας δείξει όχι μόνο την αλήθεια για τον κόσμο, αλλά και τον τρόπο για να τον αλλάξουμε. Η Σοφία δεν έτρεχε πίσω από το κοινό. Το καθοδηγούσε. Και αυτό σκορπώντας κύματα αισθητικής συγκίνησης. Είναι μετρημένοι οι καλλιτέχνες στις μέρες μας που με τη δική της επιμονή και προσήλωση έκαναν στρατευμένο έργο με τόση πλατιά διάδοση. Φυσικά, αυτό θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί αν δεν είχε δίπλα της διαλεκτούς δημιουργούς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, μουσικούς και άλλους. «Μνήμη με ορίζεις», έγραφε η Σοφία, εκφράζοντας έτσι την απόφαση να αγωνιστεί μέχρι το τέλος για να πάρουν εκδίκηση τα κόκκινα όνειρα των πατεράδων και των παππούδων μας, όλων εκείνων που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για να τα ζωντανέψουν. Η μεγαλύτερη τιμή που της αξίζει είναι η δική της μνήμη, η μνήμη της πολύτιμης προσφοράς της στην τέχνη που εξυψώνει τους ανθρώπους, να ορίσει το έργο της σημερινής και των επόμενων γενιών καλλιτεχνών και δημιουργών. Έτσι κι αυτή θα συνεχίσει να ζει μέσα σε όλα εκείνα που γι' αυτά πολέμησε στη σύντομη ζωή της. Απλή, σεμνή και γενναία, χωρίς μεγαλοστομίες και κηρύγματα
και με εκείνο το χαμόγελο που μέσα του έλαμπε η αυριανή μας η σοσιαλιστική πολιτεία. Σοφία μας, σε ευχαριστούμε.